Ε, θα ξεκινήσω από το θέμα το οποίο είναι και σε συζήτηση εδώ και πάρα mm. πολύ καιρό για να μας δώσετε και μία απάντηση. Τι γίνεται με την έρευνα mm. σχετικά με τη διαρροή mail των αποδήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό η έρευνα. Για το οποίο έφυγε ο Γενικό Γραμματέα mm. του mm. Υπουργείου, αποχώρησε ένα από το κόμμα, το κόμμα mm. σα και προφανώ παρετήθηκε και η κυρία. Ασμακοπούλου από τη Λοιπόν, υπάρχουν τρεις έρευνε που εξέλιξη. Η έρευνα της εισαγγελία που προχωράει κανονικά. Η έρευνα της αρχής προστασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα που επίσης προχωράει. Και η τρίτη έρευνα του Υπουργείου Ιστορικών, της Μονάδας Ιστορικού Ελέγχου του Υπουργείου Ιστορικών, η οποία διατάχθηκε την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά. Τι καταγγελίε ε, Ελλήνων του εξωτερικού σχετικά με το συμβάν και η οποία δεν προ ολοκλήρωση. Δηλαδή, είμαστε πλέον στην τελική φάση. Ε, πιστεύ, από αυτά που πληροφορούμε από τη μονάδα ιστορικού ελέγχου, ε, είναι στη φάση τη ολοκλήρωση τη αναφορά, οπότε είμαστε στην τελική φάση. Άρα, περάσει ότι... δηλαδή, πολύ καιρό. Συγγνώμη, δεν πέρασε πολύ καιρό. Τον προηγούμενο μήνα έγινε. Ε, πολύ σκληρό είναι. Για μια κοιτάξτε, να δείτε, κοιτάξτε να δείτε. Προφανώ αυτό που μα ενδιαφέρει όλου είναι. είναι να χυθεί απ' το φω που έχουμε ναι. αρχή ναι. και να το δει κανεί σε βάθο. Λοιπόν, η μονάδα αυτό κάνει. Θα το μάθουμε πριν σε ευρωεκλογέ, Όλαφ ή. Πολύ πριν. Πολύ πριν. Πολύ πριν. Σε ό, ό αφορά ό,τι αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών. Μέσα τη βδομάδα, την άλλη βδομάδα πάμε σε απόφαση. Δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν είναι στη δική μου, όπω καταλαβαίνετε. Δεν το κάνω εγώ. Αλλά η εικόνα που έχω είναι ότι είμαστε σε πολύ τελική φάση. Να ρωτήσω, αυτό είναι πειθαρχική έρευνα, δεν θα πω. Είναι έρευνα εσωτερικού ελέγχου συνολικά. Η οποία βλέπει όλο το ζήτημα και τη ασφάλεια των διαδικασιών τη επάρκεια συνολικά προστασία προσωπικών δεδομένων και το καθεξή. Άρα, Άρα θα αν αποδειχθεί πει... ότι υπάρχουν κάποιοι υπάλληλοι που έβαλαν το δέκατο το, το χέρι του σε αυτήν την υπόθεση mm -hmm. όλοι. Mm -hmm. Προφανώ και αυτοί θα αντιμετωπίσουν τα ίδια αντιμετωπίσουν ναι, ναι, ακολουθούν, προβλήματα. Ακολουθούν τα ειδικές, πειθαρχικές πειθαρχικές και ναι, ακολουθούν προφανώ μετά ειδικέ πειθαρχικέ διαδικασίε. Πειθαρχικέ διαδικασίε και αυτό ναι, το ναι. πόρισμα πάει και στον εισαγγελέα μετά. Θα πάει σε όλε τι αρμόδιε αρχέ και στην αρχή ναι, ναι. Αμέσως και... το παραδώσουμε σε όλες τις αρμόδιες αρχές για να τους διευκολύνουμε ναι. στην έρευνα που ήδη κάνουν. Άρα εμείς πρώτοι από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω πού είναι οι άλλοι, αλλά πάντως η, η, η δική μας, αν θέλετε, η έρευνα του Υπουργείου Συρκών προχωράει γρήγορα και φυσικά θα μοιραστεί το πόρμα. Να σας να, ρωτήσω ναι. κάτι πολιτικό επ' αυτού. Επειδή σε όλα τα πάνελ, όσες φορές έρχονται εδώ, βλέπω ότι η πολίτευση λέει κάθε φορά «αυτέ η Ναι. ναι. Φταίει και μέο, φταίει και ραμαίος, φταίει και mm. Έχει απαντηθεί, αλλά έχει σημασία επειδή έχουμε κάποιο διάστημα να τα πούμε. Mm. Θα ήθελα να απαντήσετε και σε αυτό. Έχετε αντικειμενική πολιτική ευθύνη, γιατί είστε ο τελικό, είστε ο επικεφαλή του Υπουργείου. Ευθύνη ο Υπουργό μπορεί να έχει αυτό, εσεί τι πιστεύετε. Κύριε Στάθη, ε, κοιτάξτε να δείτε. Το ζήτημα αυτό, όπω έχει περιγραφεί ω σήμερα, αφορά μια έκνομη ενεργειά. Δηλαδή κάποιο ο οποίο έκανε, αν θέλετε, μια παραβίαση τη νομοθεσία. Mm -hmm. Όπω μπορεί να γίνει οπουδήποτε, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, προφανώ αναλύθηκαν αμέσω πολιτικέ ευθύνε. Και αυτό είναι που διαφοροποιεί, αν θέλετε, και την Δημοκρατία από άλλα κόμματα. Αναλύθηκαν αμέσω πολιτικέ ευθύνε σε πολλά επίπεδα. Και στην πολιτική, στο πολιτικό επίπεδο, αν θέλετε. Και η υποψήφια δεν είναι πλέον η υποψήφια. Και σε επίπεδο ε, του εν λόγω πρώην και γραμματέα των Αποδήμων. Mm -hmm. Άρα αναλύθηκε πολιτική ευθύνη και αμέσω εμεί είπαμε. Εμεί θα, 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 θα ρίξουμε άπλετο φω αυτή την υπόθεση. Από την πρώτη στιγμή. Και εδώ είμαστε να προστατεύσουμε ακόμη καλύτερα τα προσωπικά δεδομένα όλων. Να τονίσω ότι όλη αυτή η ιστορία δεν έχει καμία σχέση με την επιστολική ψήφο, η οποία σημειωτέων δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει καθόλου, πλέον έχει ξεπεράσει τι 110.000 εγγραφέ. Πάμε σε έχουμε και ερωτήματα. Αυτό έριξε μια σκιά πάνω στην επιστολική ψήφο. Κοιτάξτε, ψήφα. τα νούμερα δεν το δείχνουν αυτό. Τα νούμερα το δείχνουν διότι έχουμε μία χτε, α πούμε, είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών από την αρχή αυτή τη διαδικασία. Α, αρχή... σε μία μέρα. Ναι, Πόσο είχαμε μία πάνω μία... από 5.000. Σε μία μέρα. Σε μία μέρα, πάνω από 5.000 εγγραφέ. Στην οποία λίγη. Την άλλη Δευτέρα. Σε μία εβδομάδα. Μεγάλη Δευτέρα. Άρα, όσοι θέλουν, ό, ό, όσοι θέλουν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Να το τονίσουμε να... αυτό. Το Όποιο Έλληνα πολίτη, ναι. είτε ζει στην Ελλάδα, είτε ζει στο εξωτερικό, θέλει να ψηφίσει μέσω επιστολική ψήφου στι επερχόμενε ευρωεκλογέ, πρέπει να γραφτεί μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου, τα μεσάνυχτα, Ά, στο επιστολική.ipes.gov. Gr. Ερώτηση. Ναι. Είναι μια και διαδικάση. τονίζω αφορά Έλληνε και του εσωτερικού και του εξωτερικού χωρί καμία προπόθεση. Έχουμε αναλογία. Θα σα ρωτήσω για το διαδικαστικό. Λοιπόν, μεταφορά. έχουμε πάνω από 32-33.000 περίπου Έλληνε του εξωτερικού. Την προηγούμενη Η... φορά πώ ήταν. Την προηγούμενη φορά ψήφισαν 17 000. Άρα έχουμε τα... Συ... διπλού ήδη. Προσέξτε όμω. Την προηγούμενη φορά μιλούσαμε για εθνικέ εκλογέ. Τώρα μιλάμε yeah. για ευρωεκλογέ. Yeah. Άρα εξ αρχή το ενδιαφέρον που καταλαβαίνετε είναι. Δεν είναι το ίδιο με τι εθνικέ εκλογέ. Και παρόλα αυτά, έχουμε διπλάσιο αριθμό σε σχέση με όσου ψήφισαν στις εκλογέ του Ιουνίου. Mm -hmm. Άρα, 33.000, και εδώ να τονίσουμε ότι αυτοί οι 33.000 είναι από 115 διαφορετικέ χώρε. Mm -hmm. Αυτό, αν με ρωτάτε, είναι το πιο όμορφο στοιχείο τη επιστολική ψήφου. Τι εννοώ. Έχουμε γραφές από Παππού Νέα Γουινέα, Κονγκό, Καζακστάν, Ισημερινό, ε, ε, Ελσαλβαδόρ. Γιατί τονίζω αυτέ τι χώρε. Γιατί σε αυτέ τι χώρε δεν λειτουργήσε εκλογικό τμήμα στι τελευταίε εκλογέ. Άρα οι άνθρωποι αυτοί, οι Έλληνε αυτοί πολίτε, δεν θα μπορούσαν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογέ, εάν δεν υπήρχε επιστολική ψήφο. Ναι. Και αυτό είναι και όλο το κέρδο, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, τη επιστολική ψήφου. Άρα, Άρα ναι, 115 ναι. χώρε, ναι, Έλληνε ναι. πολίτε από 115 χώρε, το μόνο που χρειάζεται είναι να γραφτεί στην πλατφόρμα, δηλώνει τη διεύθυνση στην οποία θε να παραλάβει το εκλογικό υλικό, το παραλαμβάνει μέσα στο μήνα Μάιο, συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο όπω κρίνει, φωνάζει courier, χρέο ελληνικού δημοσίου όλα αυτά, έρχεται το courier και παίρνει το φάκελο, επιστρέφει ο φάκελο στην Ελλάδα ή αν είσαι ήδη στην Ελλάδα. Στο ε, αν θέλετε, εκλογικό κέντρο τη επιστολική ψήφου στους, στην αρμόδια επιτροπή των δικαστικών. <συμίλω> ε, και ο φάκελο ανοίγει Κυριακή, 9 Ιουνίου, 7 η ώρα, ταυτόχρονα σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα. Πόση ε. ώρα θέλει <συμίλω> α, για να το, το κάνει αυτή τη διαδικασία, Για να γραφτεί. Να για να, να γραφτεί, ε, 3-4 λεπτά κατά μεσόωρο, η εγγραφή στην πλατφόρμα. Δεν προσκομίζει κανένα δικαιολογητικό. Δεν υπάρχει καμία προπόθεση. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Γιατί το λέω. Το λέω γιατί πέρσι, για παράδειγμα, όταν γραφούσε να ψηφίσει. Από το εξωτερικό, έπρεπε να αποδείξει ότι έχει ζήσει τουλάχιστον δύο χρόνια στην Ελλάδα, ότι έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Ναι. Όλα αυτά έχουν καταργηθεί. Καμία προπόθεση, κανένα δικαιολογητικό. Δηλώνει βασικά τη διεύθυνση στην οποία θέλει να παραλάβει το εκλογικό υλικό. Μάλιστα. Και εν συνεχεία, περιμένει να λάβει το φάκελο, συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο, είναι αυτό που βλέπουμε στι οθόνε μα, ναι. συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο και, και το στέλνει, το οποίο είναι και άκρο σηκολογικό. Αν προσέξετε, είναι μόνο ένα φύλλο με δύο όψει. Μπροστά είναι ο συνδυασμό των κομμάτων με τη σειρά ανακήρυξη του Μαριοπάγου και πίσω είναι 42 κουτιά που αντιστοιχούν 42 υποψηφίου του κάθε κόμματο. Άρα σε αντίθεση με του μεγάλου πάκου που ναι, δουλεύουν ναι, ναι, με, τα, με τα ψηφοδέλτια. 122.000 πότε. 111.000 μέχρι σήμερα το πρωί. Ε, με έναν ρυθμό χθεσινό ας πούμε, που υπερβαίνει τι 5.000 την ημέρα. 80.000 δηλαδή στην Ελλάδα. Ε, κάτι λιγότερο. 78.000, αν δεν κάνω λάθο, στην Ελλάδα. Είναι με στόχου δηλαδή. Είναι, είναι, πολύ πάνω από αυτό που. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θα σα πω το εξή. Καταρχά, τα νούμερα αυτά είναι πολύ μεγάλα. Δηλαδή, αν μα αν περιμέναμε 5.000 την ημέρα, εγώ νομίζω δεν περιμέναμε 5.000 την ημέρα. Αλλά να πω και κάτι. Πέραν το ότι η αυτή, η, η, αριθμή είναι αυτή που είναι, για μένα το κέρδο δεν είναι τόσο στο πού θα φτάσουμε. Το κέρδο είναι στον κάθε πολίτη που διευκολύνουμε στην άσκηση του δικαιώματο ψήφου. Mm -hmm. Με τον κάθε πολίτη που διευκολύνουμε στην άσκηση δικαιώματο ψήφου, αυτό είναι ένα κέρδο για τη δημοκρατία. Πώ είναι η Έλληνα στο εξωτερικό όμω, κύριε Κερνά. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε και α πούμε ότι δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν υπάρχει υποχρέωση. Αν εγώ πάω, α πούμε, για έξι μήνε στην Ιταλία. Ναι. Δεν υποχρεούμε. Επειδή ακριβώ υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση στην, Ευρώπη, ναι. δεν υποχρεούμε να το δηλώσω αυτό κάπου. Ναι, δεν είναι 25.000 οι Έλληνε στο εξωτερικό όμω. Ε, πολύ. Ναι. Πάρα πολύ, πολύ 700-600.000 και βάλε νομίζω. Κοιτάξτε, ε, Καταρχά, πούμε το εξή. Είναι πολύ μειωμένο το ενδιαφέρον αυτό, θα να πω. Κοιτάξει, εντάξει, εντάξει. ευρωεκλογέ. Μιλάμε για ευρωεκλογέ. πρώτα. Ναι. Δεύτερον, έχετε υπόψη σα το εξή. Όταν κάποιο μένει σε μια άλλη πόλη τη Ευρώπη, έχει την επιλογή να ψηφίσει με το σύστημα στο οποίο μένει. Έχει παρουσία, ναι. Δηλαδή, θα σα πω τι εννοώ. Αν εγώ μένω στι Βρυξέλλε, ναι. μπορώ να ψηφίσω έχει με το βελγικό σύστημα. Έχει έχει όχι, όχι όχι, ναι. όχι, όχι, θα έχει καλπη. Με ποιο σύστημα ψηφίζει. Με το βελγικό σύστημα και να βγάλω Βέλγου ευρωβουλευτέ ή με το ελληνικό σύστημα και να βγάλω Έλληνε ευρωβουλευτέ. Εάν δεν έχω και την ηθαγένεια τότε υπάρχουν χώρε που έχει υποχρέωση να ψηφίσει με το δικό του και έχει και πρόστιμο. Αν δεν, στο Λουξεμβούργο, α πούμε, υπάρχει πρόστιμο, όπω ξέρουμε. Επιφύλαξε το λεφτό, νομίζω ότι υπάρχει πρόστιμο εάν δεν ψηφίσει με το δικό του σύστημα. Α, αυτό το ξέραμε. Άρα και άλλε παράμετροι. Τρίτο, τρίτο πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. Εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η συζήτηση σου φαίνεται πολύ μακρινή. Σωστά. Α πούμε, πήγε ο κ. Λιβάνιο στην Αυστραλία. Πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα να πει έναν που μένει στο Πέρ τη Αυστραλία να συμμετάσχει εύρω, τους, στις, στις ευρωεκλογέ. Άρα σκεφτείτε πόσο δύσκολο το εγχείρημα. Σκεφτείτε ότι στι εθνικέ εκλογέ ψηφίσανε 17.000 Έλληνε στο εξωτερικό. Και τώρα για τι ευρωεκλογέ, που ξεκινάμε από διαφορετική αφετηρία, έχουμε περίπου τον διπλάσιο αριθμό σε σχέση με του ψηφίσαντες του Ιουνίου του 2023. Συκοφαντήθηκε, θεωρείται, η επιστολική ψήφο από την υπόθεση με τη διαρροή των mail. Κοιτάξτε, ήταν ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο εργαλειοποιήθηκε πολιτικά. Ξεκάθαρα. Με ρωτήσατε πριν, εργαλοποιήθηκε πολιτικά. Προφανώ η αντιπολίτευση ψάχνει ευκαιρίε, επειδή ακριβώ δεν έχει πρόγραμμα, επειδή ακριβώ δεν έχει συγκεκριμένα σχέδια, επειδή ακριβώ δεν έχει βγάλει ένα πλήρε πρόγραμμα, βρίσκει ευκαιρία να εργαλοποιεί κάθε συμβάν. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυλιά... μιλάει και για το, αδειάτον... α, το αδιάβλο των εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει και νοθεία. Αδιανόητο. Δηλαδή. Αδιανόητη μεταπολίτευση. Είναι πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο. Ακούσαμε και διεθνεί επιτηρητέ, παρατηρητέ, ναι. οι οποίοι υπάρχουν χιλιάδε ε, σε όλε τι χώρε που συμμετέχουν αν θέλετε, ε, στη, στον εν λόγω οργανισμό. Αδιανόητο να μιλάει για διεθνεί παρατηρητέ, για, για παρατηρητές, όταν αυτή ούτω ή άλλω υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και κάθε φορά στη χώρα μα έχουμε τέτοιου διεθνεί παρατηρητέ. Ο πύχη για τη Νέα Δημοκρατία σε αυτέ τι εκλογέ, πού βρίσκεται, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αριθμητικό πύχη. Υπάρχει ο πύχη τη επιβεβαίωση, τη σταθερότητα και τη πρόοδου. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πολύ συγκεκριμένο προεκλογικό πρόγραμμα. Έχει ένα συγκεκριμένο προεκλογικό συγγνώμη, έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο είναι σε υλοποίηση. Mm -hmm. Πάρτε τις τελευταίες, τελευταίους δίκα μήνες μεταρρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί και υλοποιούνται. Πάρτε το νέο δικαστικό χάρτη, το νέο ποινικό κώδικα, την επιστολική ψήφο, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων στα νοσοκομεία της χώρας μας. Μπορούμε να έρθουμε και σε αυτό ενδεχομένως και την πολύ της επικυρότητας ε, και κάθε νομικού προσώπου του δημοσίου. Την, ε, την, την είσοδο του αεροδρομίου Αθηνά στο χρηματιστήριο. Ανή... μία κάμψη όμω μεγάλη. Η υπόθεση των Ντεμπόν. Αυτά που σας χάρι, είπα. Η υπόθεση Προσέξτε. των Ντεμπόν, η οποία ταλαιπωρεί πάρα πολύ ε, του πολίτε, οι οποίοι του ενδιαφέρει περισσότερο από όλου του συγγενεί εννοώ. η ε, υπόθεση των υποκλοπών. Υπάρχουν ζητήματα στο δημόσιο βίο και στο δημόσιο διάλογο, τα οποία δείχνουν ότι φέρνουν μια φθορά στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε. Η... Τα ΤΕΜ είναι μια τραγωδία. Μια πραγματική τραγωδία η οποία βρίσκεται υποπλήρη πλήρη διερεύνηση από την ελληνική δικαιοσύνη. Και οφείλουμε να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά τη, να ολοκληρώσει τι ερευνέ τη, να ολοκληρώσει συνολικά τη διερεύνηση αυτή τη πραγματική τραγωδία. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει πατήσει γκάζι. Εγώ θα σα πω την δέκα του 10 μήνε. Δικαστικό χάρτη. Νέο ποινικό κώδικα. Νέο σύστημα φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν αποτυπώνεται, κατά Πολλαπλέ δράσει φοροδιαφυγή. Επιστολική ψήφο. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Αποεπένδυση του τούχου σου από τι τιμικέ τράπεζε. Αεροδρόμιο Αθηνών. Νέο τρόπο αξιολόγηση διοικήσεων. Εργασιακά νομοσχέδια. Η προώθηση του ήρη. Τα απογευματινά χειρουργία. Όλα αυτά γίνονται αυτού του μήνε. Όλα αυτά. Και έχουμε Με πολλά... κριτική για πολλά από αυτά. Οφείλω να σα πω. Μα, η, η κριτική είναι μέρο τη δημοκρατία και του διαλόγου. Προφανώ, αλλά εδώ mm. υπάρχουν δημοσκοπήσει. Γιατί τι δημοσκοπήσει λαμβάνουμε όλοι υπόψη, φαντάζομαι, mm. συμφωνήσουμε σε αυτό. Δεν λέω εγώ ότι αποτυπώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Προφανώ τη στιγμή mm. όπου λέει ότι η κατεύθυνση τη χώρα, εκεί που πάει η χώρα, δεν πάει καλά η χώρα. Κοιτάξτε, αυτή είναι η γενική οι τάση. Δημοσκοπή, αυτή τη οι δημοσκοπήσει αποτυπώνουν μία στιγμή. Τι κοιτούμε πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα ο πολίτη είναι ο τελικό κριτή και εμεί πηγαίνουμε, αν θέλετε, με. Ξεκάθαρη πηξίδα το πώ θα λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Αυτό μα ενδιαφέρει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πώς... λέει, ο κ. Κασελάκη, για πολλωστή φορά είπε χθε mm. ότι πάμε για την ανατροπή. Mm. Ότι mm. πάμε και μπορεί να γίνει λέει και η πλήρη ανατροπή των δεδομένων. Κοιτάξτε, είναι λογικό κάθε πολιτικό αρχηγό να διεκδικεί την ψήφα των Ελλήνων πολιτών. Mm. Είναι πολύ λογικό. Ε, ακούμε ε, αντίστοιχα και από τον κ. Τουλάκη, Ακούμε, ακούμε, ακούμε στόχου που θέτει ο κάθε αρχηγό. Το θέμα ποιο έχει σχέδιο. Το θέμα είναι ποιο έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα να υλοποιήσει. Και όχι ε, του τύπου ε, δίνω χιλιάδε ευρώ για συντάξει που τα οποία δεν υπάρχουν. Ή όχι του τύπου δεύτερο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη το οποίο επίση δεν υπάρχει. Εμεί πάμε με ένα συγκεκριμένο κοστολογημένο πρόγραμμα, υλοποιούμε ήδη μεταρρυθμίσει και αυτό που ζητούμε είναι την επιβεβαίωση για την σταθερότητα αυτή την πορεία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 10 μήνε σας... στη... Ναι. Στη... στη δεύτερη, στη δεύτερη θητεία. επιβεβαίωση για εσά θα είναι ένα ποσοστό κοντά στο ποσοστό των εθνικών εκλογών ή ένα ποσοστό δεν... κοντά στο ποσοστό των ευρωεκλογών. Κοιτάξτε, εκλογών. όσο και να, να... Ε... 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 φέρνουμε την κουβέντα εκεί, δε... δεν υπάρχει αριθμητικό πύχη. Εντάξει, άμα πέσει να έχουμε κάτι κάτω από 30%, υπάρχει δεν... ένα θέμα μου. Σα λέω, δεν μπορευόμαστε εμεί με αριθμητικό πύχη. Εμεί θέλουμε επιβεβαίωση συνολικά τη σταθερότητα που. Έχουμε όλο αυτό το διάστημα. Yeah. Είναι η πέμπτη χρονιά στην οποία στο οποίο βρισκόμαστε, ε, σε, ε, αν θέλετε, σε, στην, ε, στην εξουσία. Και ε, υλοποιούμε βήμα-βήμα όλα αυτά τα οποία είχαμε υποσχεθεί. Και επειδή λέμε για αυτό το διάστημα, είδατε σε 10 μήνε, υπό αυτέ τι δύσκολε συνθήκε, πόσε μεταρρυθμίσει προχωρούν. Να ρωτήσω Εγώ μεθαύριο, mm. τώρα στο, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ε, θα μιλήσουμε για ένα νέο νομοσχέδιο που αφορά ε, ε, κίνητρα αποδοτικότητα για του δημοσίου υπαλλήλου, α πούμε. Mm -hmm. Πώ μπορούμε να εισάγουμε υγιή κίνητρα, μπόνου παραγωγικότητα στο δημόσιο, να εισάγουμε υγιή κίνητρα για να επιβραβεύσουμε ακριβώ του άξιου δημοσίου υπαλλήλου. Και πιλωτικά αυτό, έχει εφαρμοστεί αυτό, πιλωτικά, αυτό, αυτό έχει αυτό εφαρμοστεί σε ένα βαθμό Πιλωτικά, ναι. Αλλά πάμε πλέον σε μια παγιοποίηση, αν θέλετε, σε μια θεσμοθέτηση οριζόντια-οριζόντια, τι δεν εννοώ, που να καλύπτει συνολικά τις δημόσιες υπηρεσίες του κράτους πόσος Φε... κόσμος θα το παίρνει, Κοιτάξτε, α τα δούμε λίγο αυτά τι επόμενε μέρε και θα το συζητήσουμε αναλυτικά ε, στο ωραία. Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά θέλω να πω, κι άμα δείτε την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, θα δείτε νεμοσχέδια πολλά. Γιατί γιατί προχωράει το κυβερνητικό έργο. Μάλλον, προχωράει... Υπάρχει μια κριτική από τα κόμματα τη αντιπολίτευση, κυρία, κυρία Κεραμέο, για μια ψηφιότητα τη κυρία Μελέτη. Η κυρία Λεώνα Μελέτη είχε κάνει κάποιε εκπομπέ στο παρελθόν με την οποία στην ουσία εκθίαζε τον Ελιά Κασιδιέρη. Ε, ο κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Βελόπουλο ε, το έφυξαν το θέμα χθε. Μήπω πρέπει να γίνει κάτι γιατί ο κ. Κασελάκη με την πρώτη νήξη που έγινε για τον Δημήτρη Παπανότα αμέσω τον έβγαλε εκτό ψυχοδελτίου. Ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι συγκεκριμένε αναρτήσει που λέτε, τι συγκεκριμένε τοποθετήσει. Εκπομπέ Εκπομπές ήταν. Πέρα... Ναι. ήταν. Ναι. Α, ναι. τι αναρτήσει ενώ αν θέλετε των πολιτικών αρχηγών. Ναι, τα ξέρετε, ναι. εντάξει. Ναι. Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα, ο κάθε υποψήφιο προφανώ κρίνεται. Ε, έχουμε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο, 42 υποψηφίων. Και κάτι το οποίο, ξέρετε, εγώ ήμουν σε αυτή την παρουσία που βλέπουμε τώρα και μου έκανε έτσι. Έφυγα από αυτή την, από αυτή την παρουσίαση με ένα μεγάλο προβληματισμό για το ποιο να πρωτοψηφίσω. Τι εννοώ, έχουμε 42 υποψηφίου από, 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 κάθε γωνιά, από κάθε γωνιά τη Ελλάδα. Ε, από κάθε γωνιά του κόσμου. Είδατε πόσου εκπροσώπου έχουμε του απόδημου ελληνισμού, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Mm -hmm. Εκπροσώπους διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, διαφορετικών επαγγελματικών χώρων. Όλα αυτά όμω είναι πλούτο. Ο πλούτος και είναι, ένα... είναι, είναι πάρα Μην πολύ. Μην μου πείτε αν θα το ψηφιστεί, όχι δεν είναι σωστό η ερώτηση. Θα σα πω το εξή. Θα να... σα πω ότι θεωρώ ότι η υποψηφιότητα του Φρεντ Μπελέρη είναι μια υποψηφιότητα με μεγάλο συμβολισμό. Μεγάλο συμβολισμό που αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν θέλετε, υπογραμμίζει το γεγονό ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι ένα ελληνοαλβανικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αγγίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι βασικέ αρχέ και αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσεί θεωρείτε ότι γύρετε θέμα τελικά με την κυρία Μελέτη, Δεν κατάλαβα. Όχι, κανένα θέμα με την κυρία Μελέτη. Μάλιστα. Άρα. Να ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε. Έχετε, είχατε, μας είπατε για, το, για τα κριτήρια αξιολόγηση τεστ αξιοτήτων. Ναι. Είχαμε ακούσει κριτική πολύ για αυτό το θέμα. Mm. Και μάλιστα κριτική, για να είμαι ακριβή τώρα, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, αλλά έτσι διατυπωνόταν. Ότι αυτό είναι και ένα τυράκι ουσιαστικά για να βοηθήσουμε κάποιου κτλ. Τώρα τι ακούτε. Mm. Έτσι. Ομολογώ ότι άκουσα χθε το βράδυ, επειδή διάβασα, επειδή θα ερχόσασταν ναι. εδώ. Ακούω γκρίνια. Ναι, ότι τι. Ότι ήταν πολύ αυστηρά τα θέσει δεξιότητα. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Γιατί ξέρετε κάτι, η αλήθεια είναι ότι ήμουνα και εδώ, σε αυτό το στούντιο, όταν συζητούσαμε, όταν ψηφίστηκε ο νόμο πριν από μερικού μήνε, για, για να, ενημερώσουμε και του τηλεθεατέ, πρόκειται για ένα νέο τρόπο επιλογή των επικεφαλή Ολων των νοσοκομείων τη χώρα και εν γέννη νομικών προσώπων, από τον ΕΟΠΗ μέχρι το ΝΕΟΤ μέχρι το Εθνικό Κέντρο Δημόσια Δίκη και Αυτοδίκη κ.κ. Και Εκεί λοιπόν για δεκαετίε η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, είχε το προνόμιο να επιλέγει αυτού που θέλει. Mm -hmm. Αυτή η κυβέρνηση ήρθε και είπε θα αυτοπεριοριστώ. Θα βάλω πιο αυστηρά κριτήρια, θα βάλω πιο ψηλά τον πύχη. Γιατί, Γιατί θέλω ένα καλύτερο δημόσιο. Και προβλέψαμε. Αυστηρά κριτήρια δηλαδή. Πτυχίο σε συνάφεια με τη θέση που διεκδική. Εργασιακή εμπειρία σε συνάφεια με τη θέση που διεκδική. Όλοι οι υποψήφοι να περάσουν από τεστ δεξιοτήτων. Τότε μου λέγανε όταν ψηφίστηκε, αυτό δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Θα το δει, δεν πρόκειται να γίνει. Μετά μου λέγανε, θα είναι τόσο εύκολο αυτό που λέτε, κύριε Στάθη. Ε. Θα είναι τόσο εύκολο για να περνάνε λέει, όλοι εύκολα. Για ναι, ότι... να μπορούν το... να περάσουν τι επόμενε εβδομάδε. Και να θέλετε κάποιου συγκεκριμένου, να προσάρετε λοιπόν, συγκεκριμένου. Έγινε το τεστ. Άρα, καταρρύφθηκε ο πρώτο μύθο ότι δεν θα γίνει. Έγινε πριν από περίπου τρει εβδομάδε υπό το ΑΣΕΠ, σε εξαιρετική διοργάνωση του ΑΣΕΠ. Και οφείλω δημοσίω να συγχαρώ το ΑΣΕΠ για αυτή τη διενέργεια του, αυτού του διαγωνισμού. Και η κριτική που ακούμε εδώ αυτέ τι τελευταίε εβδομάδε είναι ότι το τεστ ήταν πάρα πολύ δύσκολο καλοδεχούμενη αυτή η κριτική. Γιατί? Γιατί θέλουμε ένα καλύτερο δημόσιο. Θέλουμε ο πολίτη να απολαμβάνει καλύτερε, πιο ποιητικέ υπηρεσίε. Θυμίζω ότι μόνο οι 15 πρώτοι για κάθε θέση από αυτό το τεστ θα περάσουν στην επόμενη φάση. Μόνο οι 15 πρώτοι. Μόνο οι 15 πρώτοι. Περνούν στην επόμενη φάση. Θέλουμε ένα καλύτερο δημόσιο. Αυτό το τεστ, ξέρετε τι ενσαρκώνει. Το περιμένουμε το καλύτερο δημόσιο. Α... Α... Έγινε όμω το καλύτερο τεστ. Αυτό τι ενσαρκώνει. Μία αλλαγή αντίληψη του δημόσιο. Είμαστε πιο απαιτητικοί σε ό,τι αφορά το δημόσιο. Γι' αυτό και τα φίλτρα εισαγωγή στο δημόσιο πρέπει να είναι πιο απαιτητικά. Υ... Και ναι, η κριτική που ακούγεται. Υπάρχει Είναι πάρα πολύ δημόσιο. δύσκολο. Κύριε υπάρχει καλό δημόσιο. Φυσικά υπάρχουν, και υπάρχει. Λέω ότι θέλουμε ένα καλύτερο δημόσιο καλό. Πάρα πολύ υλικό. Απλά υπάρχουν κάποιοι που χαλάνε την εικόνα. Όπω όλου του χώρου πια. Γι' αυτό προσέξτε τι είπα. Είπα θέλουμε Λέβαια, ένα λίγο. καλύτερο δημόσιο. Για να αποκτήσουμε ένα καλύτερο δημόσιο πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί στην εισαγωγή. Και πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε και υγιή κίνητρα για να αποδίδει καλύτερα ο δημόσιο υπάλληλο. Βλέπε πόνου παραγωγικότητα. Μας... Βλέπε ε, ανατροφοδότηση από του ίδιου του πολίτε. Όλα αυτοί είναι, αυτή είναι οι μηχανισμοί που βοηθούν στο να έχουμε μια καλύτερη, πιο αποτελεσματική παραγωγή ε, υπηρεσιών, αν θέλετε, παροχή υπηρεσιών ναι. προ του εκλογεί. Θα παίρνει πολίτες. το δημόσιο κόσμο με τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν. Ε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στο ελληνικό δημόσιο. Θέλω να σα πω μια εφαρμογή τη που αυτή τη στιγμή που μιλάμε λειτουργεί. Ποια είναι αυτή. Κάθε χρόνο οι προϊστάμενοι θέτουν στόχου για τη χρονιά, για το τμήμα του. Παρατηρήσαμε ότι κάποιοι στόχοι δεν είναι πραγματικοί στόχοι. Είναι απλέ περιγραφέ αρμοδιοτήτων. Έρχεται, α πούμε, ένα προϊστάμενο του πρωτοκόλλου και λέει για το 2024 επεξεργασία ετοιμάτων των πολιτών. Αυτό δεν είναι στόχο. Αυτό είναι. Τι είναι η δουλειά μου, <ΣΣΣΣΣΣΣ> Η περιγραφή τη αρμοδιότητα. Έχουμε βάλει λοιπόν σε εφαρμογή ένα εργαλείο τεχνητή νοημοσύνη μαζί με την υφυπουργό, την κυρία Χαρλαμπογιάννη, το οποίο τι κάνει, έρχεται και φιλτράρει πάνω από 100.000 στόχου. Και βλέπει αν αυτοί είναι αρκετά συγκεκριμένοι, αν αυτοί έχουν ποσοτικά στοιχεία, αν έχουν ποιοτικά στοιχεία και τι κάνει. Δίνει ανατροφοδότηση στους προϊσταμένους. Πώς μπορεί να βελτιώσεις το στόχο σου. Είναι λοιπόν ένα εργαλείο το οποίο έχει να στηρίξει τους προϊσταμένους και τους δημοσίους υπαλλήλους mm -hmm. το να γίνονται καλύτεροι. Ωραία. Αυτό συμβαίνει τώρα που μιλάμε. Ωραία. Τώρα που μιλάμε μπαίνουν οι προϊστάμενοι στην πλατφόρμα και βλέπουν σε, μια, σε ένα ειδικό σημείο στην πλατφόρμα ανατροφοδότηση από αυτό το εργαλείο. Ωραία. Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε ωραία. πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλά. Άστε Άστε καλά, καλά. Καλημέρα, καλά. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.